το υπεραστικό κτέλ παίρνει από την περιφέρεια σε πακέτο τη μεταφορά των παιδιών για τη βορειοδυτική Χίο. Το δρομολόγιο που βάζουμε για να μεταφέρει τα παιδιά το πρωί και το μεσημέρι, επειδή περνάει πάρα πολύ πρωί από τα Χάλανδρα και από τα Κουρούνια, δεν μπορούν τα παιδιά να έρθουν στο χωριό γιατί είναι πολύ πρωί. Προσπαθήσαμε και τα είπαμε στον ένα γονέα που είναι από τα Χάλανδρα να μεταφέρει τα παιδιά από τα Χάλαντρα και τα Κουρούνια στη Βολισσό το πρωί και το μεσημέρι να τα επιστρέψει στα Χάλαντρα και στα Κουρούνια αντίστοιχα. Μετά από 1,5 μήνα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς βγήκε και άλλο ένα δρομολόγιο το απογευματινό που είναι για το ολοήμερο σχολείο. Αυτό δεν μπορεί ο γονέας να το εκτελεί. Με αποτέλεσμα να εκτελεί το πρωινό και το μεσημεριανό και τα δύο παιδάκια που μένουν στο ολοήμερο να μην υπάρχει αυτοκίνητο να τα πάει στα Κουρούνια. Ο πατέρας των παιδιών δεν μπορεί, λέει, να τα μεταφέρει διότι εργάζεται και από την δουλειά του δεν μπορούν να του δώσουν μισή ώρα άδεια ή μία ώρα που χρειάζεται για να πάει να τα πάρει. Και δημιουργήθηκε το πρόβλημα να μην μπορούν τα παιδιά αυτά να μεταφερθούν. Εμείς από εκεί και πέρα, επειδή τα χρήματα που βγάζει το κράτος είναι για να πληρωθούν τα χιλιόμετρα από τα Κουρούνια στη Βολισσό, από τη Βολισσό στα Χάλατρα και από τη Βολισσό στα Κουρούνια, δηλαδή τα χιλιόμετρα που μέσα στο αυτοκίνητο υπάρχουν τα παιδιά, τα κενά χιλιόμετρα για να πας από τη Βολισσό στα Κουρούνια ή να γυρίσεις από τα Κουρούνια στη Βολισσό ή να έρθεις στη Χίο, αυτά δεν πληρώνονται. Τα χρήματα λοιπόν αυτά είναι λίγα και δεν μπορούσαμε να βρούμε ένα δημοσίας χρήσης αυτοκίνητο να στείλουμε. Όταν κάνετε τη σύμβαση με την περιφέρεια, αυτό το ξέρατε? Ναι, το ξέραμε, απλά για να εξυπηρετήσουμε εκεί πάνω τους ανθρώπους, γι' αυτό το λόγο τα πήραμε. Για να τα δώσουμε σε... Σας πληρώνει η περιφέρεια? Σε κάποιο γονέα. Η περιφέρεια μας πληρώνει. Σας πληρώνει. Άρα αφού σας πληρώνει, γιατί δεν κάνετε δρομολόγια που έχετε υποχρεώσει να κάνετε? Διότι τα πήραμε με την προϋπόθεση να εξυπηρετήσουμε τους ανθρώπους εκεί απάνω, δίνοντάς τα δρομολόγια αυτά σε κάποιο γονέα να τα εκτελεί. Όχι να τα εκτελούμε εμείς. Αν δεν υπάρχει γονέας, τι θα κάνουμε? Δεν μπορέσαμε να βρούμε μία συνεννόηση με τους γονιούς. Η περιφέρεια όμως, λέει ότι θα σας κηρύξει έκπτωτος. Δηλαδή ότι δεν ανταποκρίνεστε στην υποχρέωσή σας. Αυτό λέει η περιφέρεια. Για αυτά τα τρία δρομολόγια, εμείς πήγαμε και είπαμε στην περιφέρεια ότι δεν μπορούμε να τα εκτελέσουμε διότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Δεν μπορούμε να βρούμε άνθρωπο να τα εκτελεί εκεί πάνω. Οπότε η περιφέρεια, λέγοντας αυτό το πράγμα, είπε ότι θα τα ξαναβγάλει στη δημοπρασία. Και αν βρεθεί κάποιος να τα πάρει... Θα βγάλει στη δημοπρασία μόνο αυτά ή όλο το πακέτο που έχετε εσείς? Μόνο αυτά. Μόνο αυτά. Εσείς, αν τα βγάλετε στη δημοπρασία, θα πάτε να το πάρετε? Όχι, αφού δεν μπορούμε τώρα να τα πάρουμε, πώς να τα εκτελέσουμε, θα πάμε μετά να τα ξαναχτυπήσουμε. Μάλιστα. Και αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον, τι θα γίνει τα παιδάκια αυτά? Τι να σας πω, δεν ξέρω. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να κάτσουν κάτω όλοι οι φορείς και να βρουν μια λύση. Εσείς δεν μπορείτε? Σαν χτέλ, σαν ΑΕ, δεν μπορούμε. Αδυνατούμε να τα εκτελέσουμε αυτά τα τρία δρομολόγια.